ζωγάδια. Αχ, κολέγατε σήμερα. Στην τοπική κοινωνία μέσω κόμματος, ιτήθηκε η ουσία της δημοκρατίας με την αποχή. Ιτήθηκε η ίδια η δημοκρατία. Και αντί να προβληματιστούν όλα τα κόμματα και να κάνουμε το αυτονόητο, να διορθώσουμε τα τυχόν λάθη μας, ήρθαν την ώρα των εκλογών και διαβολογούσαν όλοι. Όλοι οι νικητές. Πραγματικά δεν καταλάβατε τι ψήφο είχαμε στις δημοτικές εκλογές. Μία αποφατική ψήφο είχαμε. Ξέρετε τι σημαίνει αποφατική ψήφος? Φαντάζομαι δεν ξέρετε περισσότεροι. Σημαίνει μια ψήφος άρνησης. Γι' αυτό και είχαμε την αποχή. Αρνήθηκα να πάω να ψηφίσω. Είναι η αποφατική ψήφος. Όπως και η ψήφος στην κάλπη ήταν μια ψήφος άρνησης. Άρνησης πραγματικά του πολίτου να ακολουθήσει τη στρεβλή λογική των κομμάτων. Και είναι στρεβλή λογική των κομμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση να χειροκροτούν τους κομματικούς τους ποιμένες. Γιατί ψάχνουν πάντοτε για πρόβατα. Αμνοερήφια είναι οι πολίτες. Ψάχνουν να ενώσουν το κοπάδι κάτω από το κομματικό τους μανδύα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα λεφτά είναι πολλά το ΕΣΠΑ. Και θέλει η κυβέρνηση να τα διαχειριστεί. Ή θέλουν οι υπόλοιποι να τα διαχειριστούν. Γιατί έτσι κι αλλιώς σε δήμους και περιφέρειες βολεμένοι περισσότεροι είναι είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν θέλετε να αφήσετε αυτή τη δεξαμενή, γιατί από εκεί βγαίνουν τα κομματικά σας όργανα, οι βολευτές σας, οι μελλοντικοί υπουργοί σας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία την καταθέσαμε και στη Βουλή, την είπαμε και την περίοδο που είχαμε τις εκλογές και, και επιμένω σε αυτό. Διότι το 70% αποχή σημαίνει πολλά. Για όποιον τουλάχιστον σέβεται τον εαυτό του. Για όποιον τουλάχιστον θέλει να σεβαστεί τη διαδικασία. Αλλά η προσπάθεια, ξέρετε, να εισέλθουν σε δήμους και περιφέρειες τα κόμματα γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Μόνο για δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με τα τεράστια κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν και θα αντιλήσουν οι κύριοι αυτοί. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο σημαντικότερος εδώ και δεκαετίες, ότι από εκεί βγαίνουν τα δικά τους παιδιά. Οι μελλοντικοί βουλευτές, μελλοντικοί υπουργοί, από εκεί εκολάπτουν το αυγό και βγαίνει μετά το Κλωσόπουλο. Έτσι πάει η δουλειά. Αλλά αυτό, τουλάχιστον για τη δική μας λογική στην ελληνική λύση, δεν είναι σωστό. Είναι λάθος. Όπως λάθος είναι και η ιστορία που μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι. Τη μαθαίνουμε στρεβλά. Τη μαθαίνουμε λαθεμένα. Τη μαθαίνουμε πολλές φορές, θα έλεγα. Επιφανειακά και επιδερμικά. Δεν μπορεί ένας λαός, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Ένας λαός που έχει κάνει αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο. Αποικίες από την Νότια Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Αφρική, Ανατολική Μεσόγειο, Μικρά Ασία, Εύξεινο Πόντο, να μην γνώριζε τι έχει μετά τη θάλασσα. Και αναφέρομαι από τις στήλες του Ολυμπίου του Ηρακλέους, το Γιβραλτάρ, έτσι. Υπάρχουν πολλές αναφορές, φίλες και φίλοι, πάρα πολλές αναφορές, οι οποίες έρχονται και δείχνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν περάσει από το Γιβραλτάρ και είχαν πάει μέχρι την άλλη Ήπειρο. Αν κανείς διαβάσει και να τρέξει την αρχαία ελληνική γραμματεία, μπορεί να βρει τον διάλογο του Διογέννη με τον Αλέξανδρο, τον Μέγα Αλέξανδρο. Όπου εκεί ο Διογέννης του λέει ξεκάθαρα ότι ό,τι και να κατακτήσεις, ακόμη και την Ήπειρο όταν περάσεις από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, αν βρεις απέναντι, είναι πεπερασμένα όλα. Κάπως έτσι το είπε ο Διογέννης στον Αλέξανδρο.
Η Ήπειρος όταν βγαίνεις από τις Ηράκλειες Στήλες είναι μία, η Αμερικανική Ήπειρος. Μην ξεχνάμε ότι λίγο μετά ο Πειθέας ο Μασαλιώτης έκανε τον περίπλου από την Πορτογαλία και ανέβηκε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι καταγεγραμμένα στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι Έλληνες λοιπόν, όπως φαίνουν τα πράγματα και αποδεικνύονται από την αρχαία ελληνική γραμματεία και το λέω σε εσάς που δεν πιστεύετε, είχαν φτάσει μέχρι την Αμερική. Οι αρχαίοι Έλληνες. Πολύ πριν τον Χριστόφορο Κολόμπο. Ο οποίος χρησιμοποίησε βέβαια, το λένε πολύ αυτό, μία περγαμηνή, ένα χειρόγραφο εν πάση περιπτώσει της αρχαιότητος που βρήκε για να πείσει την βασίλισσα της Ισπανίας ότι μπορεί να βρει μια άλλη ήπειρο με πολλά λεφτά. Η αντίληψη λοιπόν πως οι αρχαίοι Έλληνες έφτασαν στην Αμερική πριν από τον Κολόμπο μπορεί να φαίνεται τραβηγμένη και να διαφωνούν αρκετοί ερευνητές. Η αρχαία ελληνική γραμματεία όμως είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι πέρασαν απέναντι. Πρόκειται για μια θεωρία που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην επανεξέταση ενός διαλόγου που έγραψε ο Πλούταρχος. Ακόμη και στον Πλούταρχο μην μονέτευτε, σας λέω. Ο Πλούταρχος έζησε τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ρωμαίος πολίτης, Έλληνας από την Αρκαδία, λένε αρκετή η βιογραφία του, δηλαδή έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Περιπέδων, αγωγής κτλ. Διη Πλουτάρχου, ο Ιωάννης Ολυριτζής είναι καθηγητής αρχαιομετρίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μελέτησε λοιπόν το κείμενο του Πλουτάρχου. Το μελέτησε καλά. Κατέληξε σε μια θεωρία συγκεκριμένη ότι οι αρχαίοι Έλληνες έφτασαν πράγματι στην Αμερική. Έφτασαν. Με βάση το κείμενο. Το κείμενο λοιπόν του Πλουτάρχου περί του προσώπου του κύκλου, έτσι, το κύκλο της Σελήνης. Deficie, interfacie, πάτσα, το πρόσωπο. Ένα βιβλίο, εχειρίδιο, το οποίο το έγραψε ο Πλούταρχος. Στο διάλογο λοιπόν ο Λαμπρίας ζητά από τον Σύλλα τον Καρχιδόνιο να αφηγηθεί μια ιστορία που είχε ακούσει από τους υπηρέτες του ναού του Κρόνου στην Καρχιδόνα. Οι Καρχιδόνοι, να ξέρετε, λάτρευαν τον Κρόνο. Ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του. Ναι, η Καρχιδόνα ήταν μια περίεργη κατάσταση, το ακριβώς αντίθετο των ελληνικών πόλεων κρατών, αλλά και της Ελλάδας συνολικά σε επίπεδο πολιτισμού. Ο Σύλλας λοιπόν λέει στο Λαμπρία για έναν ταξιδιώτη που επισκέφθηκε το ναό, αφού επέστρεψε από ένα μακρύ ταξίδι σε μια μακρινή απέραντη ήπειρο. Αναφορά σε αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο κύριος Λιρτζής βασίζει την κληρονομιά σε επιστημονικά δεδομένα και την αναπτύσσει σε μια εξαιρετική εργασία που συνέταξε από κοινού με τον αστρονόμο Παναγιώτα, Πρέκα Παπαδήμα. Δηλαδή κάτσαν δύο άνθρωποι, καθηγητές, και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνει η ελληνική πολιτεία. Επίσης με τον φιλόσοφο Κωνσταντίνο Καλαχάνη, τον μετεωρολόγο Χρήστο Τζάνη και τον σύμβουλο πληροφορικής Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Αυτή όλη η ομάδα λοιπόν δούλεψε, όλοι μαζί δούλεψαν, για να μας πούν το αυτονόητο. Και είναι πραγματικά παράλογο να πιστεύουν κάποιοι ότι δεν πήγαν οι Έλληνες είτε προς τον νότο στην Αφρική, στη Δυτική Αφρική δηλαδή, είτε απέναντι στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τον ταξιδιώτη λοιπόν στο De Facha, νέοι ταξιδιώτες θα έκαναν το ταξίδι στην Μεγάλη Ήπειρο περίπου κάθε 30 χρόνια. Όταν εμφανιζόταν στον αστερισμό του Ταύρου, ακούστε, ο πλανήτης Κρόνος. Ο Λιριτζής και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν λοιπόν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν σε εκείνη την Ήπειρο που όντως ήταν η Βόρεια Αμερική. Ότι οι Έλληνες πήγαν μέχρι εκεί. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει τις λεπτομέρειες και τις γνώσεις τους γύρω την αστρονομία. Να σας πω ότι στην Ιλιάδα, στην Οδύσσια, συγγνώμη, μία αναφορά για την άλλη πίστη γραμμένη από τον Όμηρο ότι υπάρχει την ώρα που έπλεε το καράβι του Οδυσσέα αριστερά δηλώνει ότι η πορεία δεν ήταν από Ανατολή προς Δύση αλλά προς σπίτι είμαι. Προς Ανατολή και αυτό έχει να κάνει κυρίως όχι δεν φεύγω εδώ είμαι εντάξει γιατί πέρασε της Ολυμπίδιος του Γιβραλτάρ και οι Πορτογάλοι το λένε και ίδιοι ότι η Λισαβόνα είναι ο Οδυσσέος είναι πόλη που ίδρυσε ο ίδιος ο Οδυσσέας. Τα λένε αυτοί, δεν τα λέω εγώ. Δεσποινά! Φίλες και φίλοι, θα έρθει ο Κώστας! Να εντοπίσουν οι πρόγονοί μας τις τεχνικές του Ατλαντικού που θα μπορούσαν να τους μετακινήσουν δυτικά. Στην ιστορία λοιπόν του ταξιδιώτη στο De Facha περιγράφεται